σε ένα άλλο τώρα θέμα που έχει να κάνει με τα ενίκια, γιατί βλέπουμε ότι ειδικά το τελευταίο διάστημα ψάχνεις να βρεις σπίτι και σπίτι δεν βρίσκεις και ειδικά σε κάτι τιμέ. Ό,τι βρεις, θα βρεις πάνω από 700-800 ευρώ. Βάλε τώρα. Να είσαι νέος άνθρωπος, αυτό που λέγαμε. Ή να είσαι και οικογένεια, έτσι. Και οικογένεια, βέβαια. Γιατί όταν ο μέσος μισθός πέσει ότι δουλεύουν και δύο είναι 2.000 και θα πρέπει να δίνουν τα 800 ευρώ για ενίκια. Να είναι. Δουλεύεις εσύ, δουλεύω εγώ, παίρνουμε 2.000. Και τετραγωνικά πόσα. 80, 90. Τι νομίζεις ότι. Δηλαδή είναι ένα σπίτι που μία τριμελή ή τετραμελή οικογένεια. Ναι. Απλά μπορεί να ζήσει άνετα σε ένα τέτοιο σπίτι, έτσι, 80-90 τετραγωνικά. Και να είσαι και νέος άνθρωπος, να πρέπει να ξεκινήσεις, ας πούμε, τη ζωή σου να ξεκινήσεις, να κάνεις τα όνειρά σου κτλ. Και να έχεις ένα ενίκιο 800 ευρώ. Πώς. Ναι. Μπορείς, βγαίνεις, κύριε Μπάκα. Καλημέρα. Να τον καλό στον γεια σου. Καλή χρονιά. Βγαίνεις. Όχι, δεν βγαίνει. Αλλά κοιτά, ωραία που το λέει. Δεν βγαίνει. Αλλά το λέω χαμογελαστά τουλάχιστον. Ο άνθρωπος πήγε να μας πει την καλή χρονιά και εγώ εκεί. Όχι, δεν βγαίνει. Έχουμε αυξήσεις οι οποίες αγγίζουν περίπου το 50% σε πολλές περιπτώσεις σε σχέση με το 2018. Δηλαδή, πλέον είμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου το σύνολο καλού μισθού είναι το κόστος στέγασης μια οικογένεια και το 60-70% ενός μισθού είναι το κόστος στέγασης για νέο άνθρωπο που θα ψάξει να βρει ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Βάλε λογαριασμό ρεύματος. Βάλε κοινόχρηστα. Βάλε το ένα, βάλε το άλλο. Δηλαδή, θες. Πλέον δεν λέω αυτό εμείς μόνο. Η Eurostat μας λέει ότι είστε για 5η ή 6η χρονιά που θα θέτε το κόστος στέγασης στην Ευρώπη. Έχετε η Eurostat και μας αναφέρει ότι 1,9% των νέων ηλικίας 18-34 ετών διαμένουν παιδικό δωμάτιο. Είμαστε η δεύτερη στη λίστα στην Ευρώπη. Έχει τη Eurostat που μας λέει. Υπάρχει και κάποια άλλη χώρα, ποια είναι η πρώτη. Δεν θυμάμαι το οποίο. Νομίζω Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω Βουλγαρία. Νομίζω Βουλγαρία. Λοιπόν, θυμάται καλά, Δημήτρη. Βαλκάνια. Μετά έχετε η Eurostat και μας λέει ότι το 36,9% των συμπολιτών μας ζουν σε κατοικίες που οφείλουν το ενίκιο. Οφείλουν τη δόση στεγαστικού δανείου ή οφείλουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Και έχετε μια επιπλέον έρευνα που μας αναφέρει ότι οι νέοι άνθρωποι, όταν τους ρωτάνε αν θα αγοράσουν σπίτι, σε ποσοστό 80% αναφέρουν ότι νιώθουν, γνωρίζουν πλέον ότι ουδέποτε μπορούν να αγοράσουν δικό τους σπίτι. Μάλιστα. Δηλαδή, γενικά τα πράγματα δεν είναι τόσο πολύ ευχάριστα όσο φέρουν στην μεταγορά για αυτούς οι οποίοι διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα. Λοιπόν, το βλέπουμε και στο σούπερ. Μιλάμε για 52% αυξήσεις, έως και 52% στα ενίκια τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε κάποια πινακάκια έτσι, λίγο, για να διαφωτίσουμε και τον κόσμο. Ναι. Εσείς μας τα έχετε στείλει, κύριε Μπάκα, εδώ και να τα εξηγήσουμε. Εδώ βλέπουμε τη μέση ετήσια εκατοστιαία μεταβολή των τιμών ενοικίας. Δηλαδή, πώς οι τιμές ήταν το 2005, πώς μειώθηκαν εν μέσω στην κρίση, οικονομικής κρίσης. Μνημόνια, και βλέπουμε πλέον από το 2018 και μετά. Οι αυξήσεις είναι ραγδαίες. 8,4% 10%, 2020 5,8% ως 6,7%, το 2021 από 3% ως 7%, το 2022 10%, το 2023 από 6% ως 10%. Δηλαδή, όλες αυτές οι αυξήσεις συσσωρευτικά αγγίζουν. Αθρηστικά είναι ένα 50% και παραπάνω. Και παραπάνω. Αν πάμε σε ανώτερες τιμές των αυξήσεων, θα είναι το 60%. Δηλαδή, μιλάμε από 50% ως και 60% αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης στα κίνητα κατάλληλα για οικογένειες, στους νέους ηλικιακά. Οι αύξησεις είναι μεγαλύτερες. Από το 2017 στο 2022, η αύξηση για ένα σπίτι το οποίο ήταν κατάλληλο για νέο άνθρωπο ήταν στο 53% στο νομό Αττικής. Το 2023 τρέξαμε μία αύξηση επιπλέον από 12% και 16%. Δηλαδή αγγίζουμε ακόμα και το 65% από το 2017 έως το 2023, το Δεκέμβριο, σε ακίνητα κατάλληλα για νέους ανθρώπους και φοιτητές. Δεν τα βγάζει πέρα εύκολα. Αυτό το μείον 25% τώρα είναι η περίοδος της κρίσης που βλέπουμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι η περίοδο της κρίσης. Εκεί ήταν και η περίοδος που έλεγε δώσουμε ό,τι έχεις. Ναι. Εκεί είναι και η περίοδο. Ούτε ζητούσαν μπροστά. Τώρα ζητάνε, βέβαια. Τώρα ζητάνε δύο και τρεις εγγυήσεις πολλές φορές. Ναι. Παλιά ήταν η μία. Πάντα υπάρχει η εγγύηση και το τρέχον μίσθωμα. Η εγγύηση είναι ουσιαστικά να μην υπάρχουν φθορές στο ακίνητο. Κακόβουλες πράξεις που μπορούν να υπάρξουν. Τα χρόνια των μνημονίων είδαμε ότι πολλοί κόσμοι μπήκαν σε διαδικασία να νοικιάσουν το σπίτι το εξοχικό. Ακόμα και σε έναν άνθρωπο που θα μπει στη λογική να πληρώσει μόνο τον ένφια ή να συντηρεί το σπίτι και να πληρώνει τους λογαριασμούς. Το είχαμε δει και αυτό. Για τα πάγια έξοδα, θα δώσουμε εμένα το σπίτι. Ακριβώς. Για τα εξοχικά, είδαμε κάποια στιγμή μια ραγδαία μείωση των ζητούμενων τιμών μίσθωσης όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων. Αλλά αυτό άλλαξε εντελώς. Και εκεί νομίζω, με συγχωρείτε, ήταν και η περίοδος που ουσιαστικά νιώθαμε ότι το real estate. Δεν υπήρχε για μας. Ναι. Για τους αλλοδαπούς, τους ξένους επενδυτές, υπήρχε πάρα πολύ έντονα. Μην το μπερδεύουμε αυτό. Για βίζα εννοούμε και τέτοια. Όχι βίζα. Όχι. Από διάφορες περιπτώσεις. Ήταν η ευκαιρία για πολλούς ξένους επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα φτηνά το 2015-2017 και να μεταπολίσουν το ίδιο ακίνητο χωρίς καμία επιπλέον επένδυση σε τιμές αυξημένες. Εγώ θυμάμαι σε Καβάλα και το λέγαμε βέβαια και τα τελευταία χρόνια το παρατηρούμε. Σε Καβάλα, Θεσσαλονίκη κτλ. Βουλγαρία. Κάναμε τρομερές επενδύσεις. Και, ναι, και εδώ θύμα. Πάρα πολλοί Κινέζοι. Πάρα πολλοί Κινέζοι. Πάρα πολλοί Ισραηλινοί για φωτελή κτίρια. Βέβαια, αυτοί αγόρασαν που τώρα θέλουν με κάποιο τρόπο
κάποιοι από αυτούς να βγάλουν και τα σπασμένα. Οπότε νοικιάζουν και πολύ ακριβά κάποιοι από αυτούς. Έτσι γίνεται, Δημήτρη, συμβαίνει το εξής. Ο πρώτος κύκλος επενδυτών ήρθε το 2015-2016 και έφυγε το 2021. Και πουλήθηκαν τα κίνητα πολλές φορές σε ομοεθνείς τους το 2021. Mm. Οπότε αυτή είναι τώρα στην αγορά ο δεύτερος κύκλος επενδυτών που θέλει να πουλήσει το 2024. Οι οποίοι σε ένα μεγάλο διάστημα, μεσοδιάστημα, μέσα στη διαδικασία και μισθώνουν τα κίνητα. Δηλαδή βλέπουν το ακίνητο ως ένα επενδυτικό προϊόν, το οποίο φέρνει αποδόσεις. Και ιδιαίτερα το οικιστικό ακίνητο ή το ακίνητο που είναι κατάλληλο για φοιτητές ή ακόμα και στη βαχυχρόνια μίσθωση ανάλογα την περιοχή, πραγματικά φέρνει εντυπωσιακές αποδόσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι μιλάνε για 3 και 4% και εμείς εδώ πέρα συζητάμε πολλές φορές για 5 και για 6%. Μάλιστα. Πάμε λίγο στο κομμάτι της οικογένειας. Μια οικογένεια που θέλει να πάει να νοικιάσει ένα σπίτι. Μια τριμελής, τετραμελής οικογένεια. Τι παίζει εκεί, έχουμε ετοιμάσει και τη δεύτερη κάρτα. Και η οποία κάρτα χωρίζει Βόρεια Προάστια, Αθήνα, Κέντρο, Πειραιάς και εδώ βλέπουμε και τα ποσοστά. Δηλαδή. Το 90% στα Βόρεια Προάστια είναι πάνω από 800 ευρώ. Εκ των οποίων τα 5 σπίτια έχουν ζητούμενο μισθωμα πάνω από 1.000 ευρώ. Αυτό συζητάμε στα Βόρεια Προάστια για εκείνο το οποίο είναι άνω του πρώτου ρόφου, 80-110 τετραγωνικά μέτρα, κατάλληλοι για οικογένειες με τουλάχιστον δίπλα δωμάτια. Αυτές είναι οι διαθεσιμότητες που σήμερα θα ψάξει κάποιος να βρει στις γνωστές, στις δηλαδή, σωστές, στις κοινωνικές. Είναι 80-90. Μπορεί να φτάσει και τα 1.000 ευρώ και τα 1.050. Δηλαδή εδώ βλέπουμε τα προάστια, Βόρεια Προάστια, Αθήνα Κέντρο, Δυτικά, Νότια, Πειραιάς και το υπόλοιπο Αττικής και βλέπουμε πού κυμαίνονται οι τιμές, δηλαδή άνω των 800 είναι η διαθεσιμότητα περίπου στο 90%. Ναι, σκεφτείτε κάτι σημαντικό όμως, ότι βλέπουμε στον Πειραιά μια μεγάλη αλλαγή ξανατολικά προάστια. Μετρό. Ακριβώς. Δηλαδή, αν κοιτάζαμε τον ίδιο πίνακα 2 χρόνια προπριν, δεν θα βλέπαμε μεγάλη διαφορά στα Βόρεια και στα Νότια προάστια. Εκεί ήταν πάλι. Αλλά οι μεγάλες αλλαγές αυτή τη στιγμή καταγράφονται στα Δυτικά προάστια, επειδή ο κόσμος συσσωρεύτηκε μαζικά στα Δυτικά προάστια, διότι έψαχναν να βρει ένα σπίτι πιο οικονομικό. Πιο φθηνό, αλλά και είδαμε αύξηση των τιμών και μικρή διαθεσιμότητα σπιτιών ακριβώς. Το υπόλοιπο Αττικής, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, πάρα πολλοί μπήκαν στη διαδικασία να επιλέξουν κατοικίες στο υπόλοιπο Αττικής με τη λογική ότι θα βρουν ένα σπίτι νεότερο ηλικιακά το 1990-1995, μεγαλύτερη επιφάνεια, ένα δωμάτιο ακόμα λόγω της πανδημίας να μπορούν να εργάζουν, να το κάνουν σαν γραφείο. Αλλά είδαμε ραγδαία αύξηση τη ζήτηση στο υπόλοιπο Αττικής, άρα εκεί καταγράφεται πλέον και η διαθεσιμότητα, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες τιμές σχέση στο παρελθόν. Και ο Πειραιάς, ο οποίος αλλάζει εντελώς εικόνα. Εμείς το είχαμε πει εδώ και μια πενταετία, εξαετία, ότι ο Πειραιάς θα αλλάξει έτσι και αλλιώς. Ο λόγος ήταν ο εξής. Δεν μπορούσε ο Πειραιάς που είναι στην Αθήνα να έχει άλλη εικόνα από το κοινό των Αθηνών. Σίγουρα έχουν μια διαφορά 2-3 ετών στην κινητικότητα Αθήνα-Κέντρο με Πειραιάς-Κέντρο. Όμως ο Πειραιάς πλέον λόγω του μετρό, λόγω των αναπλάσεων που γίνονται γύρω-γύρω στον Πειραιά, επηρεάζει πραγματικά πάρα πολύ την κτηματαγορά και τα ζητούμενα μισθώματα. Βέβαια, καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έξοδο. Δηλαδή για μια οικογένεια το 700 και το 800 για το ενίκιο και μόνο. Για αυτό που είπαμε. Εάν είναι 700 και 800, δεν είναι πάλι. Και αν. Δηλαδή εδώ μιλάμε για το. Στο κοινό της Αθήνας, γράφει το πίνακα, θα δηλαδή, θα βλέπω καλά, ότι το 70%, ναι. Το 70% είναι άνω των 700 ευρώ. Ναι. Τα τρία ακίνητα επιπλέον, δηλαδή 7 στα 10 πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα τρία σπίτια είναι πάνω από 1.000 ευρώ το ενίκιο. Ω, παιδιά. Βάλε, αυτό που λέγαμε, βάλε. Δηλαδή, κοινόχρηστα, ρεύμα, θέρμανση τώρα το χειμώνα. Υπάρχει κουβέντα πολλές φορές που λένε ότι τα νίκια δεν έχουν αυξηθεί. Στο ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν διάφοροι και άνθρωποι στον δικό μας το χώρο που αναφέρουν ότι τα νίκια δεν έχουν αυξηθεί. Και η απάντηση που δίνουμε είναι η εξής. Αφήστε τη λέμε εμείς. Ρωτήστε τον κόσμο που πραγματικά ψάχνει να βρει ένα σπίτι. Πάντως δεν βρίσκεις και εύκολα σπίτι. Δηλαδή όταν το περιοχές... πληρώσει καλά, θα το βρει. Ναι. Το θέμα είναι να το πληρώσει καλά. Γιατί εγώ και βρίσκω παιδιά ψάχνουν σπίτι και δεν βρίσκω. Δεν τυχαίνει η συζήτηση. Δεν ξέρω αν σου έχει. Τα σου έχει τύχει. Που σου λένε, αν βρει, ακούσει κάτι στη γειτονιά σου που έχει με κατά νου. Και εμείς την Ηλιούπολη που μένουμε. Ο πιο κλασικός τρόπος να βρεις ένα σπίτι πάντως, εγώ το λέω σε όλο τον κόσμο, είναι να περπατήσεις στην περιοχή που σε ενδιαφέρει. Και να βρεις τα χαρτάκια. Ακριβώς. Μπορεί να είναι ενάντια στην δική μας δουλειά. Μπορεί να είναι ενάντια στην δική μας δουλειά. Αλλά εγώ πάντα λέω στον κόσμο ότι ο καλύτερος τρόπος για να βρεις το ακίνητο. Ωραίος μεσίτης είσαι. Όχι, για κάτι. Είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι αυτή. Να περπατήσεις τη γειτονιά που σε ενδιαφέρει, σίγουρα θα βρεις κάτι που θα σου κάνει. Εμείς το λέμε πάντα αυτό. Πάμε λίγο και σε μία ακόμη κάρτα. Που πλέον μιλάμε για ενίκια άνω των 400. Εδώ μιλάμε έως 50 τετραγωνικά. Δηλαδή ναι, ουσιαστικά... μπορεί να είναι και 30 τετραγωνικά. Και 30 τετραγωνικά. Ναι. Δηλαδή εδώ βλέπουμε το εξής, ότι 8 στα 10 σπίτια περίπου έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ το μήνα. Εκ των οποίων τα 5 σπίτια πάνω από 500 ευρώ το μήνα. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος θα κινηθεί στην περιοχή για να πει ξέρεις κάτι, εγώ ψάχνω να βρω ένα σπίτι έως 500 ευρώ. Εμάς να βρούμε ένα σπίτι 5 τετραγωνικά μέτρα μικρό. Θα καταλάβει ότι το 500 θα το πληρώσει σίγουρα. Ναι, αλλά είναι υπερπατάνε πολύ, οπότε θα βγουν πολλά χαρτάκια και θα το λύσει πιο γρήγορα. Δεν θα σου πω κάτι, άκουσα, ξέρει τι συμβαίνει.
πάντα η διαπραγμάτευση και ο άνθρωπος και ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά του βοηθά σε μια διαδικασία όσο αφορά το μίσθωμα. Όταν σε δει ένας ιδιοκτήτης, ο οποίος πραγματικά είσαι αυτός ο οποίος θα καταβάλει το ενοίκιο του, νιώθει την ασφάλεια ότι θα κάνει μια σπίτι του. Πολλά σπίτια πλέον, σχέση με το παρελθόν, είναι ακαινισμένα. Είτε μερικός είτε ολικός. Ξέρεις, το καιρό της Αθήνας παλιά, τα σπίτια του 1970-1980, δηλαδή το 80% των σπιτιών είναι 45-46 ετών. Τώρα πλέον έχουμε. Και με την τραχυχρόνια ανίσθωση άλλαξε λιγάκι. Ναι, άλλαξε λίγο η εικόνα. Έχουμε ανακαινισμένα σπίτια, μερικός ή ολικός. Το θέμα είναι να βρει ο ιδιοκτήτης και έναν άνθρωπο ο οποίος θα σεβαστεί το περιουσιακό του στοιχείο. Υπάρχει φόβος να σκάσουν ενίκια όπως έσκασαν και με τα μνημόνια, ή απλώς έχουμε ήδη αρχίσει πια ότι ας βρούμε ένα σπίτι να βάλουμε το κεφάλι μας μέσα και θα είναι το πρώτο πράγμα που θα δίνουμε. Παλιά έχεις την επιλογή το να βρεις άλλο σπίτι. Τώρα δεν έχεις τόσο εύκολα την επιλογή. Οπότε βλέπουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό κόσμο που καταβάλει τα μισθώματα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να αργεί, να έχουμε μια αύξηση ουσιαστικά στην καθυστέρηση των μισθωμάτων πάνω από 3 μήνες, αλλά θα μπει στη διαδικασία να το ρυθμίσει, δηλαδή να είναι κάτι στιγμιαίο. Δεν θα το αφήσει το ακίνητο το ενίκιο να χαθεί, διότι είναι η κατοικία του και έχει την οικογένειά του. Ναι. Υπάρχουν πλέον και πάρα πολλοί ιδιοκτήτες που ζητούν και χαρτί από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη που ήσουν για να. Συστατική επιστολή. Συστατική επιστολή. Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία αυτή. Εννοείται. Συγγνώμη. Σοβαρά. Εννοείται. Δεν θα ζητήσει στατική επιστολή. Τώρα μου λέει Βασίλη Μπουτσαρά από το αυτή ότι γίνεται στο εξωτερικό κατά κόρονα. Εννοείται. Είναι ένα τρόπο διασφάλιση αυτή τη στιγμή του επόμενου ιδιοκτήτη ότι ο μισθωτής που ήταν στο προηγούμενο ακίνητο πλήρωνε κανονικά το ακίνητο ενίκιο του χωρίς προβλήματα. Άρα κανείς δεν θέλει να αφήσει αυτή τη στιγμή την λογική του μισθώματος να το καταβάλω. Γι' αυτό έχουμε και μια έρευνα που αναφέρει το εξής. Ότι 76,9% των ενοικιαστών όταν πληρώσουν το ενίκιο είτε κόβονται καθημερινότητα τους βασικά αγαθά είτε στρέφονται στο οικογενειακό περιβάλλον ζητούν οικονομική βοήθεια. Δηλαδή 8 στους 10. Ξέρετε, αυτό το νούμερο είναι πάρα πολύ ψηλό. Ξέρετε τι είναι τώρα, να κόψει την καθημερινότητα του βασικά αγαθά για να πληρώσει το ενίκιο. Μα δεν έχουμε σε αυτή τη ζωή για να πληρώνουμε ένα ενίκιο μόνο, ούτε να πληρώνουμε λογαριασμούς. Έχουμε έρθει να περνάμε και ωραία. Να πάμε λίγο θέατρο, να πάμε και μια βόλτα έξω, να δούμε και τους φίλους μας. Θεμή, ως κατακλείδα, τι τύπ θα δίνεις τώρα στον κόσμο που μας βλέπει. Τι θα τους έλεγες. Να αναζητήσουν κατοικίες πιο μακριά από το κέντρο της Αθήνας. Και να μπορούν να εξυπηρετούνται από σταθμούς του μετρό ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ας πούμε, Παιανία, Μεσόγεια και τέτοια αυτά. Ναι, εννοείς. Εκεί και η Ελευσίνα, όπως είναι η Ελευσίνα. Δηλαδή, εγώ θα το κοίτα. Α, τόσο μακριά. Με τον Πρωθυπουργό. Συγγνώμη, η Ελευσίνα δεν είναι καθόλου μακριά, να σου πω κάτι. Εάν κάποιος φύγει από την κίνηση ουσιαστικά που έχει το πρωί στην Ελευσίνα, είναι πάρα πολύ κοντά η Ελευσίνα στο Χαϊδάρι και να μπει στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, πιο πολύ χρόνο θέλεις από την Κηφισιά στο κέντρο. Ναι, εκεί βέβαια τα βάζεις τις βενζίνες, άμα δεν χρησιμοποιείς πρωί. Δηλαδή, γενικά θα δούμε τον κόσμο να μπαίνει στη λογική, να ψάχνει να βρει σπίτι. Πιο μακριά από το κέντρο της Αθήνας. Αλλιώς περπατήστε να δείτε ελευθερία. Είναι όλο και πολύ και δουλειά. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ. Ξέρετε, πάλι που λέμε συνεχώς όλοι. Και αν υπάρχουν και μέσα σταθερή τροχιά, όλα αυτά τα συνυπολογίζει. Αυτό πρέπει να συνυπολογίζει. Ακριβώς. Θέλει να συνυπολογίζει, αλλά ζω και πάλι. Συγκατοίκηση πολλέ φορέ που συζητάνε δεν είναι εύκολο πράγμα σε μεγαλύτερε ηλικίε. Μόνο να γνωρίσει με κάποιον. Είναι συνάδελφό σου και ξέρει κάτι, θα μείνουμε σε ένα σπίτι μαζί με την συνάδελφη ή θέλει να κάνει. Άλλαξαν τα ήθη, ζωή. Άλλαξαν τα ήθη. Οπότε μπορείτε πολύ εύκολα σε κατοικήσετε, άμα θέλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε ένα με το σπίτι. Άμα θέλει, σε μια μία έπαρα, το για σένα μόνο. Και, τα και να σου πληρώνω ρεύμα. Όχι, όχι, ασύμφωνοι σε ένα μεγάλο. Το νερό να πληρώνει, το νερό, Δημήτρη, το νερό. Το νερό, το νερό. Το νερό, αυτό δεν θα λάβει. Το νέμφιο, το νερό, κάτι. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά, Δημήτρη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Τώρα σοβαρά τα πράγματα όμως. Είναι σοβαρά. Δεν γελάμε καθόλου. Πρέπει να πα καλά. Πάμε να αλλάξουμε τελείως κλίμα.